Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Μάγκερ με το Backpack. Σήμερα έχουμε έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Για τις επόμενες 4 μέρες θα ανακαλύψουμε αυτή την υπέροχη συμπροτεύουσα της Τουρκίας. Θα ανακαλύψουμε φαγητό, αξιοθέατα και πάνω απ' όλα κουλτούρα. Πάμε. Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, άνθρωποι. Θα είναι πάντα ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς. Ελπίζω να απολαύσετε αυτό το ταξίδι όσο το απόλαυσα εγώ. Είμαστε στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας. Πίσω είναι το Τελωνείο και έχω και τους άλλους δύο μαζί μου. Θα τους δείτε στη συνέχεια. United and Kardashian. United και σε εσένα, Kardashian. Πρώτη στάση, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα για να βγάλουμε κάρτα SIM. Γιατί στην Τουρκία δεν μετράει τίποτα, ούτε megabyte ούτε λεπτά. 300 τουρκικές λίρες για να βγάλουμε αριθμό και για να έχουμε 25 GB για ένα μήνα. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Η κίνηση είναι χαλαρή. Αυτό είναι χαλαρή κίνηση. Ναι. Συνολικά πόσο να φάμε, κάνα 20 λεπτούς καθυστερήσει, τεταρτάκι. Λοιπόν, παιδιά, απλά θέλω να σας δείξω λίγο τη γειτονιά του ξενοδοχείου που μένουμε εμείς σήμερα. Δείτε λίγο. Να θέλεις με το Σταύρο Θεοδωράκη, λες την πόλη Μιζών. Βγήκαμε, εντάξει, οκ. Έχει και εδώ πέρα ζωντανούς φίλους εδώ πέρα, μας κάνουν παρέα. Μια χαρά. Τελευταίο βήμα, πρέπει να βρούμε ένα κατάστημα τράπεζας, το οποίο να έχει ATM και να μην έχει προμήθειες. Όπως πάντα χρησιμοποιώ κάρτα Revolut για να μην έχω προμήθειες. Τώρα πάμε στο Αιγυπτιακό παζάρι, Μισερ κάτι, το οποίο είναι ένα από τα πιο γνωστά μέρη για ψώνια και συγκεκριμένα για φαγητό. Εδώ μπορεί κανείς να βρει οτιδήποτε μπαχαρικά, αποξηραμένα φρούτα, ζαχαρωτά, λουκούμια, τσάγια. Και εδώ ο πρωταγωνιστής στα σιροπιαστά είναι το φιστίκι, φιστίκι γίνεις εννοείται. Λοιπόν, πήραμε από την Αιγυπτιακή αγορά λουκούμια. Αυτό είναι μερόδι. Τέλειο είναι. Απ' έξω έχει σπόρια ροδιού και μέσα είναι ρόδι. Αυτό είναι εξαιρετικό. Αυτό τώρα πάλι τι είναι? Αυτό είναι νερό, είναι μια φύση, τσακ τσακ, ναι. Καθαρίζεις. Είναι πολλές μάχες το κουζέλι. Τέλειο. Εδώ λέει ότι η γέφυρα του Γαλατά, αυτή η γέφυρα που περνάμε τώρα, έχει χτιστεί 4 φορές και ξεκίνησε στη σημερινή της μορφή το 1994. Συνδέει το Εμίνονου, το οποίο είναι το κομμάτι της πόλης όπου βρίσκεται η Αγία Σοφιά, το Τόπκαπι, το Μπλέτζαμι, κάποια από τα βασικά αξιοθέατα της πόλης, με το Καράκοϊ, στο οποίο βρίσκεται ο πύργος του Γαλατά, λίγο πιο πέρα είναι η πλατεία Ταξίμ. Είναι γέφυρα και πεζών και αμαξιών και από κάτω περνάνε και μέσα. Για μένα και τον Εμιρχάν, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά στην πόλη, οπότε έχουμε ήδη επισκεφτεί κάποια από τα βασικά αξιοθέατα, όπως είναι το Τόπκαπι. Αντί λοιπόν να επισκεφτούμε ξανά τα ίδια αξιοθέατα, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε άλλα κομμάτια αυτής της πόλης. Έτσι κι αλλιώς, είναι πρακτικά αδύνατο μέσα σε 4 μέρες που είχαμε να τα δεις όλα. Γι' αυτό θα πρέπει να επιστρέψουμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πήγα ρώτησα μέσα πόσο έχουν τα σιροπιαστά το κιλό. 300 λίρες. Πάνω. Πάνω από 500. 28 ευρώ το κιλό. Ενώ σε άλλα έχει 15 ευρώ το κιλό. Η ποσότητα του φαγητού που καταναλώσαμε αυτές τις μέρες ήταν αξιοσημείωτη.
Γι' αυτό αποφάσισα να κάνω ένα food tour στην Κωνσταντινούπολη, στο οποίο θα βρείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες για το κάθε τι που φάγαμε. Είναι τέλειο. Τέλειο, ναι, τέλειο. Έχει το φιστίκι, έχει το γλυκό, έχει το τυρί μέσα. Από τα καλύτερα γλυκά που έχει φάει γενικά. Απίστευτο, απίστευτο. Θεωρητικά λένε ότι πρέπει να το γυρίσεις ανάποδα με το χέρι, ώστε το κάτω μέρος να κουμπάει το ταβάνι στο στόμα. Έτσι λένε. Ξέρετε που είμαστε, το καταλαβαίνετε τις κόρνες. Δεύτερη μέρα, πάμε. Στην πλατεία του Σουλτάν Αχμέτ. Είναι πολύ γνωστή πλατεία γιατί έχει τρία πολύ γνωστά ξενοθέατα. Η Σοφιά, Λε Τζαμί, Top Capi. Αυτή είναι η είσοδος για την Αγία Σοφιά. Γενικά εδώ 7 με 9 έχει προσευχή. Είναι καλό όμως να έρθεις πριν τις 8.30. Γιατί ο κόσμος και η ουρά είναι τεράστια. Είμαστε σε ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του ελληνικού Βυζαντίου. Εφόσον πλέον είναι τζαμί, πρέπει να αφήσουμε και τα παπούτσια μας εδώ πέρα. Ο ναός αυτός έχει ιστορία περίπου 1500 ετών. Λειτουργήσε για περίπου 900 χρόνια ως χριστιανικός ναός, έπειτα έγινε τζαμί, μετά μουσείο και από το 2020 ξαναγυρίσει σε τζαμί. Είμαστε μέσα στην Αγία Σοφία, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης και όχι μόνο, πλέον είναι τζαμί. Το ύψος του Τρούλου είναι στα 55 μέτρα. Μπορεί κανείς να δει ότι έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα από τα αγγελάκια, έχουν αφήσει μόνο ένα εκεί, το οποίο δεν ξέρω γιατί. Εδώ μια λέξη που δεν θα δεις πολύ, δεν θα ακούσεις πολύ, είναι το συγγνώμη. Σε πατάνε, σε σβρώχνουνε, περνάνε, σε κοιτάνε. Συγγνώμη. Πες το τρούκι. Ο Ζούλτε. Δεν το έχω ακούσει ποτέ, πρώτη φορά την ακούω αυτή τη λέξη. Ένα άλλο πράγμα που θα προσέχει κανείς πολύ πολύ εύκολα είναι ότι γενικά δεν έχει πολλές γυναίκες. Και κάθε 10 άντρες μπορεί να έχει 2 γυναίκες maximum. Ειδικά πριν μέσα στο τραμ ήταν μόνο άντρες. Και μιας και είμαστε στην περιοχή της πόλης όπου βρίσκεται το Σουλτάν Αχμέτ και το Εμίνονου, πάμε προς το Καπαλίτσαρσι για να πάρουμε το καράβι. Τώρα μπαίνουμε στο Καπαλίτσαρσι, το μεγαλύτερο παζάρι που έχω δει ποτέ. Πάμε μέσα. Εδώ πέρα έχει τα πάντα, έχει χρυσοχοΐρια, έχει ρούχα, αμούφες κυρίως, αλλά τα χρυσοχοΐρια είναι κανονικά, είναι legit. Έχει πάρα πολύ κίνηση, είναι τεράστιο και αφήστε με εδώ πέρα να χαθώ. Έχουμε έρθει στην Προβλήτα για να πάρουμε το καραβάκι της γραμμής εκεί. Για το εισιτήριο δεν μπορούμε να πληρώσουμε με την Istanbul Card. Αυτό εδώ είχε γύρω στις 6 λίρες. Σημερινή ότι μία 30 cents. Αν πάρεις το τουριστικό μπορεί να έχει γύρω και στα 10 ευρώ. Λατρεύω αυτή την πόλη. Τίποτα παραπάνω. Ανεβαίνουμε τώρα να δούμε το Βασίλη μας σε ένα πάρκο. Είναι λίγο ανηφορικά. Θα λέγαμε. Θα χάσουμε τώρα το ηλιοβασίλεμα. Επειδή άλλοι πάνε αυγά. Και εδώ εντάξει, δεν είναι τέλεια. Δεν είναι το καλύτερο μέρος που έχω έρθει στη ζωή. Σχεδόν.
Το όνομα των κήπων που ήρθαμε τώρα το γράφω εδώ. Σε περίπτωση που κάποιος έρθει στην Κωνσταντινούπολη, είναι must. Είναι must γιατί με το να δεις την πόλη από ψηλά και μακριά, θεωρώ ότι έχεις ένα καλύτερο understanding ότι ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος. Το βλέπεις από άλλη οπτική, είναι τελείως διαφορετικό. Πάμε τώρα να κατέβουμε, να φάμε κάτι και αν βρούμε και κανένα αργυλέ, να μην κάνουμε. Yarında aşık oldum. Samimini kesmişken onu gördüm karşımda. Mavi mavi masmavi gözleri bonduk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Hayat denen bu yolda yürürken ağlamadım. Ben haftam var. Εγώ με αυτά πεθαίνω. Ήρθαμε για τσάκι και γλυκά, αλλά επειδή εγώ έχω φάει ήδη αρκετά μόνο τσάι, να φτιάξει λίγο και λαιμό σου. Γιατί δεν? Δεν σπάει το γυαλί, είναι καθόλου μέσα το τσάι, δεν γυρώ. Στο κλάτς. Αυτό είναι ριζόγαλο, το οποίο είναι απλά πάνω λίγο καμένο. Μύζει σαν να έχει, σαν την κρέμα αυτή του καμάκι. Ε? Θα καώ και δεν θέλω να καώ. Για όλες μας τις μετακινήσεις αυτές τις μέρες χρησιμοποιήσαμε είτε τραμ είτε μετρό. Το εισιτήριο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς κοστίζει περίπου στα 40 λεπτά το ευρώ. Τα ταξί δεν είναι ακριβά, ιδιαίτερα αν είστε 3 άτομα. Ωστόσο, η υπερβολική κίνηση τα καθιστά μη πρακτικά. Βάτσα, κοιμά, πατάτα και ο φρέντ από εδώ έχει τυρί. Μπρο, χιλοπίτες με τυρί να πω, ρε. Περίπου. Έχουμε έρθει σε ένα παζάρι. Freaking Ticket Market. Γενικά αυτό που έχω προσέξει είναι ότι έχουν μια τάση εδώ πέρα να δείχνουν πρόσωπα, σημαίες. Τώρα πάμε στο μουσείο Ατατούρκ. Ουσιαστικά και αυτό σπίτι μου είναι. Σπίτι ήταν. Το μουσείο δεν έχει πάρα πολλά πράγματα να δεις καθώς είναι αρκετά μικρό. Αλλά η είσοδος για εδώ είναι δωρεάν και η περιοχή στην οποία βρίσκεται είναι αρκετά όμορφη, οπότε θα το συνιστούσα. Αυτή είναι μία από τις κεντρικές πλατείες της πόλης, λέγεται πλατεία Ταξίμ. Το όνομα της το πήρα από ένα υδραγωγείο το 1700 κάτι. Πλέον ονομάζεται πλατεία της Ανεξαρτησίας και έχει έτσι εξυγχρονιστεί. Εδώ παλιά κατοικούσαν Έλληνες και Αρμένοι. Είναι στην περιοχή Μπενάν, Μπενιόγλου, αλλιώς. Σήμερα είναι 28 Οκτωβρίου, αύριο εδώ πέρα έχουν μεγάλες εκδηλώσεις για την ίδρυση του τουρκικού κράτους το 1923. Οπότε όλη η πόλη είναι τώρα γεμάτη σημαίες και... Άγιος στρατός της Ελλάδας. Αυτό στενό λέγεται... Στην Κόλτσα Τεσί. Είναι δίπλα στην Ταξίμ και είναι ο πιο busy δρόμος που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Το σιρόπι. Εδώ κατά σε αυτό το δρόμο που τελικά δεν ήταν στενάκι, ήταν σαν να λέμε ιερμού της πόλης. Έχει στενά με πολλά φαγητά και τέτοια. Πάμε για να κάνουμε την επόμενη στάση στο food tour. Έτσι μαζί που ήρθαμε, κάποτε στο Τέξας ήρθε ο Άντωνι Μπουρτέν για να φάει ένα κεμπάπ. Το Άντωνι κεμπάπ είναι αυτό. Αυτό εδώ. Θα σπάσει. Φταίει πολύ. Επόμενο.
Αυτό είναι ο χαλβάς, από κάτω έχει παγωτό, παγωτό καϊμάκι. Παγωτό καϊμάκι. Παγωτό καϊμάκι και από πάνω φιστίκι. Ωραίο είναι, ρε καθώς, ωραίο είναι. Αυτό το food tour είναι το μεγαλύτερο που θα βγει ποτέ. Γιατί είμαστε και τρία άτομα και παίρνει ο καθένας κάτι και πάνω το σοπακιάζουμε όλοι. Θα μπορούσα να ζω σε αυτή την πόλη μόνο για το φάι. Είμαστε μέσα στη μέση του δρόμου. Τα αμάξια προσπαθούν να περάσουν, έχει νοιάζει κανέναν. Θα το ξαναπώ. Αυτή είναι μία από τις πόλεις που σε φωνάζουν να γυρίσεις πίσω. Εγώ λοιπόν σίγουρα θα γυρίσω. Παίζει να είναι το 10ο τσάι που πίνω σε 3 μέρες και εγώ. Θα γυρίσω για το φαΐ, θα γυρίσω για την κουλτούρα, για το σοκάκι που ακόμα δεν έχω εξερευνήσει. Θα γυρίσω γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Εσείς? Σήμερα το πρωινό μας είναι λίγο διαφορετικό. Έχουμε έρθει σε μια γειτονιά της πόλης, η οποία είναι έτσι ωραία, έχει πιο περιποιημένα σπίτια, πολυκατοικίες και αυτά. Και θα πάμε να φάμε παραδοσιακό τουρκικό πρωινό, που είναι με μικρά πιατάκια. Υπάρχουν πάρα πολλά μέρη που σερβίρουν αυτού του στυλ πρωινό, ωστόσο κάντε λίγο έρευνα πριν επιλέξετε, καθώς το κάθε μαγαζί δίνει διαφορετική ποικιλία και ποσότητα. Εμείς αρχικά πηγαίναμε για ένα διαφορετικό, ωστόσο εκείνη τη μέρα είχε τα εγγένειά του το παράρτημα, οπότε μας έστειλαν εκεί. Ήταν ό,τι πρέπει για να πάρουμε δυνάμεις πριν γυρίσουμε Ελλάδα. Ναι, δυστυχώς έπρεπε να γυρίσουμε. Έκανε και ένα λαθάκι. Αυτά είναι για τα δύο άτομα. Δεν μας έφεραν για τρία άτομα. Έχω φάει τον αχλαίο ραμά την Παναγία. Έτσι όπως έγινε, δώσαμε γύρω στα 6,5 ευρώ καθένα. Όλο αυτό ήταν 6,5 ευρώ καθένα. Απεριόριστο τσάι, απεριόριστο ψωμί. Γενικά πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αφήνω εδώ. Link. Πήγαμε. Και κάπου εδώ έτσι λίγο απότομα. Άλλο ένα επεισόδιο του Μάγκερ με το backpack φτάνει στο τέλος του. Είμαστε στα σύνορα για Ελλάδα. Μπαίνουμε από κήπους και ευτυχώς γυρίσαμε σχετικά νωρίς και η ουρά δεν είναι πολύ μεγάλη. Σας ευχαριστώ που είδατε αυτό το επεισόδιο. Θυμηθείτε να πείσετε ένα like, να κάνετε subscribe και τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά, φιλιά πολλά και τι άλλο, να ταξιδεύετε. Τσάου!